από τον Lewis Hamilton που δεν είχε καλή έξοδο από τη δεύτερη στροφή. Και τώρα εδώ είμαστε δίπλα-δίπλα με τον Lewis Hamilton την ώρα που ο Πέρες δίνει τη μάχη εκεί με τον Pierre Gasly. Έχω την εξωτερική στην επόμενη στροφή. Επιμένω από την εξωτερική και καταφέρνω και προσπερνάω τον Lewis Hamilton την ώρα που πέρασε και ο Πέρες τον Gasly. Παραλίγο να πέσω κιόλας εκεί πάνω στον Gasly. Πούστε παιδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας. Ερχόμαστε μετά από ένα δυνατό αποτέλεσμα που μας κράτησε ζωντανούς μέσα στο πρωτάθλημα. 32 βαθμούς, όπως ξέρετε, μας χωρίζουν από την πρώτη θέση με 2 αγώνες πριν το τέλος. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία που μας δόθηκε στο προηγούμενο Grand Prix σε μια δύσκολη πίστα που δεν περίμενα να φέρω ένα δυνατό αποτέλεσμα. Σήμερα, στη συγκεκριμένη πίστα στην οποία βρισκόμαστε, πρέπει να φέρουμε ένα δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί ξέρετε ότι είμαι γενικά δυνατός σε αυτή την πίστα και θα μπορέσω έτσι μάλλον να καταφέρουμε να κερδίσουμε για άλλη μια φορά τον Max Verstappen και να πάμε στον τελευταίο αγώνα όπου όλα θα κριθούν για το πρωτάθλημα και οδηγών αλλά και κατασκευαστών. Θα προσπαθήσουμε με τα εξαρτήματα του κινητήρα που έχουμε διαθέσιμα να παλέψουμε μέχρι το τέλος και ελπίζουμε για το καλύτερο. Επίσης σήμερα στις κατακτήρες δοκιμές που δεν θα το δείξω για αυτό σας το αναφέρω τώρα, από το Q1 περάσαμε σαν πρώτη στην επόμενη φάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μόλις μία προσπάθεια έκανα στο Q1 και πέρασα σαν πρώτο στην επόμενη φάση και τώρα στο Q2 θα με δείτε στην... τελευταία μου προσπάθεια, δεύτερη μου προσπάθεια, δεν προλαβαίνω με τρεις προσπάθειες στη συγκεκριμένη πίστα σε 15 λεπτά. Με βλέπετε ότι είμαι στην 8η θέση, βελτιώνω ήδη 3 δέκατα σχεδόν τον χρόνο μου. Εδώ κάναμε και λίγο ζημιά στο κάτω μέρος του μονοθεσιού λόγω ότι πατήσαμε άτσαλα πάνω στο κέρμπ. Αλλά είμαστε τώρα στην 8η θέση και παλεύουμε να περάσουμε στο Q3. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για εμένα να καταφέρω να περάσω στο Q3. Βλέπετε τώρα εδώ βγαίνουμε από την τελευταία στροφή. Λίγο πάνω από 3 δέκατα θα βελτιώσουμε το χρόνο μας και μάλλον θα καταφέρουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Βέβαια, αυτό είπαμε και στη Βραζιλία. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε στο γράφημα ποιος τελικά κατάφερε και πέρασε στο Q3, αλλά τα πράγματα είναι πολύ θετικά για εμάς. Και εδώ βλέπετε τα τελικά αποτελέσματα. Τελικά περάσαμε στην 7η θέση, 4 δέκατα πιο αργός από τον Leclerc και δεν κατάφερε να περάσει ο Fernando Alonso, ο teammate μας. Πολύ σημαντικό αυτό για εμένα. Είμαι κοντά στο Max Verstappen, είμαι αρκετά κοντά στο Max Verstappen και ίσως στο Q3 να καταφέρουμε να τερματίσουμε και λίγο πιο ψηλά. Στο Q3 πηγαίνουμε κατευθείαν στην δεύτερη μας προσπάθεια. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια με φθαρμένα ελαστικά στην πρώτη μας προσπάθεια όπως ξεκινήσαμε το Q3 και τώρα εδώ είμαι στην δεύτερη μου και τελευταία προσπάθεια που βλέπετε ότι ήδη μέσα στα γρήγορα εσάκια βελτιώνω 2,5 δέκατα το χρόνο μου. Ελπίζω να καταφέρω να συνεχίσω να βελτιώσω τον χρόνο μου αν και χάσαμε λιγάκι, όμως μέχρι το τέλος έχουμε ακόμα πολύ μέχρι να τελειώσουμε αυτό το γύρο. Τώρα βλέπετε ταχύτερος για την ώρα ήταν ο Max Verstappen ενώ εγώ είμαι στην 10η θέση και προσπαθώ να παλέψω να ανεβώ κάποια θέση έστω τουλάχιστον να βρεθώ πιο κοντά του και μετά στον αγώνα να μπορέσω να βρω τα πατήματά μου όπως βρήκα και στην προηγούμενη σεζόν, να κάνω έναν εξαιρετικό αγώνα χωρίς λάθος και να καταφέρω να κερδίσω τον Max Verstappen, γιατί ο σκοπός είναι να τερματίσω μπροστά του. Πρέπει να σκοράρω 7 βαθμούς παραπάνω από τον Max Verstappen για να είμαι ακόμα μαθηματικά ζωντανός στον τελευταίο αγώνα. Άρα σήμερα, εκτός ότι πρέπει να τερματίσω μπροστά από τον Max Verstappen, πρέπει να κερδίσω κιόλας 7 βαθμούς απέναντί του. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, πάντως σίγουρα θα τα δώσουμε όλα για όλα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα βελτιώσουμε σχεδόν μισό δευτερόλεπτο το χρόνο μας. Τώρα επιταχύνουμε στην ευθεία τερματισμού. Θα περάσουμε τώρα τη γραμμή τερματισμού και εννοείται θα περιμένουμε το αποτέλεσμα να δούμε σε ποια θέση τερματίσαμε και πόσο ψηλά θα ξεκινήσουμε σε αυτόν τον αγώνα. Ειδικά αν υπάρχουν και κάποιες ποινές σε κάποιους οδηγούς, ακόμα καλύτερα για εμάς. Εδώ βλέπετε τελική κατάταξη. Pole position τελικά πήρε ο Max Verstappen, δεύτερος Gasly, τρίτος ο Lando Norris. Εγώ τερμάτισα στην 8η θέση. 1,1 δευτερόλεπτα. Τώρα γιατί άλλαξαν όλα αυτά απότομα από το Q2 στο Q3 δεν ξέρω. Εγώ έκανα σχεδόν ίδιο χρόνο όπως έκανα και στο Q2. Τι γίνεται δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί είναι τόσο πειραγμένο το παιχνίδι στις κατακτήρες δοκιμές. Πάμε να δούμε όμως από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός τελικά. Έχουμε τον Pierre Gasly στην πρώτη θέση και δεύτερος Lando Norris. Άρα υπάρχει ποινή στον Max Verstappen. Να δούμε όμως πού θα βρεθεί ο Max Verstappen με την ποινή, αν θα είναι πίσω μου ή αν θα είναι μπροστά μου. Αυτή τη στιγμή είμαι στην 6η θέση και ο Max Verstappen είναι στην 8η θέση. Θα ξεκινήσω μπροστά από τον Max Verstappen, πολύ σημαντικό αυτό, και θα πρέπει να έχω μια φοβερή εγκίνηση να καταφέρω να κερδίσω θέσεις και
εννοείται να σκοράρω 7 βαθμούς παραπάνω από τον Max Verstappen, ώστε στον τελευταίο αγώνα ακόμα να είμαι μαθηματικά ζωντανός. Δύσκολη μάχη, όπως βλέπετε, Φερνάντο Αλόνσο για άλλη μια φορά ξεκινάει από πολύ πίσω από την 17η θέση. Φαίνεται ότι θα μας δυσκολέψει τελικά και το πρωτάθλημα κατασκευαστών και όλα είναι πολύ ζόρικα για τον τελευταίο αγώνα, όπως και για αυτόν τον αγώνα. Τώρα, όσον αφορά τη στρατηγική, η στρατηγική θα είναι με ένα pit stop. Θα ξεκινήσουμε με μαλακά και στη συνέχεια θα βάλουμε μεσαία. Όλοι νομίζω θα κάνουν την ίδια επιλογή. Όλοι ξεκινάνε με μαλακά ελαστικά και μετά θα βάλουν μεσαία. Μπορεί κάποιοι να βάλουν και σκληρά ελαστικά. Δεν ξέρω σίγουρα αυτό. Αλλά το θέμα είναι να έχω σωστά πατήματα στην πίστα, να έχω καλό ρυθμό, να καταφέρω να κάνω τις προσπεράσεις και να μην μας τύχει ό,τι μας έτυχε στην προηγούμενη σεζόν που συνέχεια υπήρχαν μάχες λόγω του DRS. Πάμε σιγά σιγά στην εκκίνηση για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα αμέσως και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε λίγο καλύτερα από τον Βάλτερι Μπότας, αλλά βλέπουμε ότι έχει καλή επιτάχυνση. Έχετε και ο Ρικάρντο από την δεξιά πλευρά. Εδώ στην πρώτη στροφή πρέπει να το αφήσουμε χώρο στην δεύτερη στροφή που επιμένει από την εσωτερική πλευρά. Ενώ ο Μπότας εδώ δίνει μάχη με τον Λούις Χάμιλτον. Ο Ρικάρντο επιμένει από την δεξιά πλευρά. Ευτυχώς έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Εδώ θα αναγκαστεί ο Ρικάρντο να υποχωρήσει, ενώ ο Verstappen παρέμεινε στην 8η θέση, όπως και εγώ παρέμεινα στην 6η θέση. Μπροστά μας έχουμε 5 μονοθέσια που θέλω να προσπεράσω, εννοείται αν μπορώ, ειδικά τον Gasly, ενώ παίρνουμε ένα warning κιόλας από τον πρώτο γύρο. Εδώ θέλει προσοχή μεγάλη σε αυτόν τον αγώνα, μην πάρουμε ποινή 3 δευτερολέπτων. Όμως βλέπετε εδώ μπροστά μας είναι ο Valtteri Bottas που πήγε να επιτεθεί στον Lewis Hamilton, δεν του βγήκε και έτσι παρέμεινε στην 5η θέση. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε κοντά τους, να δούμε μήπως μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε κάποια προσπέραση. Μπαίνουμε τώρα σε αυτό το γρήγορο κομμάτι της πίστας εδώ με ανοιχτό το ERS, να δούμε μήπως κερδίσουμε λίγο έδαφος απέναντι στο Valtteri Bottas που τον πλησιάζουμε πάρα πολύ γρήγορα. Κολλάω πίσω του, παίρνω τα κενά, αλλά δεν ήμουν αρκετά κοντά μέχρι την επόμενη στροφή να επιχειρήσω κάτι που σίγουρα θα το επιχειρούσα, γιατί πλέον δεν έχω να χάσω απολύτως τίποτα. Πρέπει να ρισκάρουμε για να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κολλάω εδώ πίσω από τον Valtteri Bottas με ανοιχτό το ERS να πάρω τα κενά μέχρι την τελευταία στροφή. Δεν είμαι αρκετά κοντά να επιχειρήσω κάτι, αλλά προσπαθώ να μείνω κολλημένος πίσω του, τουλάχιστον στην ευθεία τερματισμού, να καταφέρω να τον προσπεράσω. Κολλάω πίσω του πάλι, παίρνω τα κενά, ανοιχτό το ERS. Βλέπετε αυτό συγκλίνει προς τα αριστερά. Θα έχω την εξωτερική στην πρώτη στροφή, γιατί θα είμαστε δίπλα-δίπλα μέχρι την πρώτη στροφή. Εδώ φρενάρω λίγο πιο αργά από τον Valtteri Bottas. Χάνω λίγο τη στροφή, αλλά καταφέρνω από την εξωτερική να τον προσπεράσω τον Valtteri Bottas. Ανεβαίνω στην 5η θέση και έτσι απομακρύνομαι από τον Max Verstappen. Που ο Max Verstappen σίγουρα θα ζοριστεί πάρα πολύ να περάσει τον Daniel Ricciardo. Ξέρουμε πόσο γρήγορη είναι η McLaren και σίγουρα είναι σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή ο Max Verstappen. Αλλά και πάλι όλα είναι υπέρ του. Όλο το πρωτάθλημα είναι υπέρ του. Και εγώ έχω να κάνω το κυνήγι και να κερδίσω τις θέσεις. Νομίζω έχουμε μία Ferrari στα pit και είχαμε γενικά 3 μονοθέσεις στα pit. Παίζει να υπήρχαν επαφές στον πρώτο γύρο. Δεν μας αφορά εμάς μας αφορά τώρα να κυνηγήσουμε εδώ το Lewis Hamilton, που μέχρι τον 5ο γύρο είμαστε ακόμα πίσω από το Lewis Hamilton. Έχουμε τον DRS από αυτόν, αλλά δεν μπορούμε να τον προσπεράσουμε. Δεν μπορούμε με τίποτα να τον προσπεράσουμε. Ο Λάντο Νόρις έχει περάσει την πρώτη θέση. Δεύτερος Gasly, τρίτος ο Πέρες και τέταρτος ο Lewis Hamilton. Ενώ εδώ βλέπετε μπαίνουμε τώρα στον έκτο γύρο της, στον αγώνα αυτό και συνεχίζω και είμαι πίσω από τον Lewis Hamilton που δεν είχε καλή έξοδο από την δεύτερη στροφή και τώρα εδώ είμαστε δίπλα δίπλα με τον Lewis Hamilton την ώρα που ο Πέρες δίνει τη μάχη εκεί με τον Pierre Gasly. Έχω την εξωτερική στην επόμενη στροφή, επιμένω από την εξωτερική και καταφέρνω και προσπερνάω τον Lewis Hamilton την ώρα που πέρασε και ο Πέρες τον Gasly. Παραλίγο να πέσω κιόλας εκεί πάνω στον Gasly, δεν κατάφερα να τον προσπεράσω και αυτόν, ήθελα να χωθώ εκεί να προσπεράσω και τον Gasly. Δεν έχει σημασία, κατάφερε να περάσω τον Lewis Hamilton. Εκμεταλλευτήκαμε το λάθος που δεν είχε καλή έξοδο από τη δεύτερη στροφή και έτσι μπόρεσα να τον προσπεράσω. Τώρα σημασία έχει να δούμε πότε θα μπορέσουμε να προσπεράσουμε και τον Gasly, γιατί θεωρητικά στα χαρτιά στο R&D είναι πιο αργό το μονοθέσιο. Παρόλα αυτά όμως βλέπετε ότι εδώ και δύο αγώνες καταφέρνει και βρίσκεται πολύ ψηλά στην κατάταξη. Καταφέρνει στις κατακτήρες δοκιμές να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Ίσως τελικά να είναι πιο γρήγορη τελικά από ό,τι δείχνει στο R&D η Alpha Tauri. Δεν έχω ιδέα. Τώρα όμως θα το μάθουμε αν η Lotus είναι πιο γρήγορη από την Alpha Tauri και αν μπορούμε να την προσπεράσουμε. Πάμε τώρα σιγά σιγά στην πίσω ευθεία της πίστας που θα έχουμε το DRS και ίσως θα μπορέσουμε να τον απειλήσουμε εδώ τον
Pιέρ Γκασλί κολλάω εδώ πίσω του να πάρω τα κενά, αλλά δεν μπορούσα μέχρι την τελευταία στροφή να κάνω απολύτως τίποτα. Τώρα όμως μπαίνουμε στην ευθεία τερματισμού. Είμαι τέρμα κολλημένος πίσω από τον Γκασλί, όπως και ο Γκασλί κολλημένος πίσω από τον Πέρεζ. Ο Πέρεζ δεν έχει DRS. Ο Γκασλί θα έχει DRS όπως και εγώ. Και βλέπει τον Γκασλί προσπαθεί να κάνει την κίνηση από την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Ρόδα με ρόδα οι δύο οδηγοί τη Red Bull και τη Αλφα Τάουρι παλεύουν εδώ και στη δεύτερη στροφή. Εγώ κολλημένος πίσω του μπα και κάνουν κάποιο λάθος για να μπορέσω να το εκμεταλλευτώ και να του προσπεράσω. Αλλά δεν κάνουν λάθος κανένας από αυτούς τους δύο. Αφήνουν χώρο ένας τον άλλον. Βέβαια, καθυστερούν λίγο ένας τον άλλον. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εκμεταλλευτώ κάποια κατάσταση και να μπορέσω να του προσπεράσω. Ενώ έχω κολλημένους πίσω μου τους δύο οδηγούς της Mercedes και λίγο πιο πίσω είναι ο Ντάνιελ Ρικάρντο και μετά ο Max Verstappen, που σίγουρα και αυτός προσπαθεί να κερδίσει θέσεις για να κατακτήσει από σήμερα το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξέρει ότι αν σκοράρω λιγότερο από 7 βαθμούς, κατακτάει μαθηματικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Βλέπετε εδώ, δεχόμαστε λίγο επίθεση από τον Lewis Hamilton. Ο Μπότας δέχτηκε την προσπέραση από τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Οι όχι ακόμα παλεύουν εκεί οι δυο τους, αλλά δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει αρκεί να κρατήσουν πίσω τους τον Max Verstappen, να αλλάξουν θέσεις μεταξύ τους. Ενώ εγώ κολλημένος εδώ πίσω από τον Σέρχιο Πέρες που έχει χάσει τη θέση του, και εδώ θα βουτήξουμε στα φρένα από την εσωτερική. Ρόδα με ρόδα με τον Σέρχιο Πέρες και καταφέρνουμε μετά στην επόμενη στροφή από την εξωτερική να τον προσπεράσουμε. Θα έχουμε και τον DRS εδώ από τον Πέρες. Νομίζω ο Πέρες δεν θα έχει, θα έχει τελικά και αυτό στο DRS, αλλά μάλλον θα καταφέρω να κρατηθώ μπροστά τους και από τον Lewis Hamilton και από τον Sergio Pérez στην πίσω ευθεία της πίστας. Ενώ βλέπετε ότι ο Lewis Hamilton περνάει τον Pérez και μπαίνει τώρα στην ευθεία τερματισμού, αλλά ο Pérez έχει καλύτερη έξοδο από την τελευταία στροφή. Εγώ έχω τον DRS από τον Pierre Gasly που βρίσκεται μπροστά μου. Κολλάω εδώ πίσω του να πάρω τα κενά, να τον πλησιάσω, να τον προσπεράσω, αλλά δεν καταφέρω να κάνω απολύτως τίποτα. Και μάλλον καταφέρνει ο Lewis Hamilton να περάσει τον Sergio Pérez και θα ανέβει μία ακόμα θέση ο Lewis Hamilton με αυτή την προσπέραση. Και μέχρι τον 8ο γύρο συνεχίζω και είμαι πίσω από τον Pierre Gasly. Βλέπετε, είμαστε στην πίσω ευθεία της πίστας με τον DRS κολλημένος πίσω του. Πρέπει να τον προσπεράσω γιατί θέλω να είμαι μπροστά του όταν θα μπω στα pit, που θα είναι στο τέλος του επόμενου γύρου. Και βλέπετε εδώ, κολλάω πίσω από τον Gasly. Αυτό συγκλίνει προς τα αριστερά με τον DRS. Θα τον προσπεράσουμε μάλλον πολύ άνετα με την πρώτη στροφή. Επιμένει αυτός από την εσωτερική πλευρά, αλλά του κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα και πλέον ανεβαίνουμε στην δεύτερη θέση, αρκετά πίσω από τον Λάντο Νόρις. Θα μπούμε στο τέλος αυτού του γύρου να κάνουμε τη δική μας αλλαγή ελαστικών. Θα μπούμε νωρίτερα λογικά σε σχέση με κάποιους οδηγούς και ίσως έτσι με το undercut να κερδίσουμε κάποια θέση, κάποιο χρόνο απέναντι στον Λάντο Νόρις. Τώρα μπαίνω στα pit, μπαίνει και ο Γκασλί, μπαίνει και ο Ρικάρντο. Νομίζω μπήκε και ο Max Verstappen σε αυτό το γύρο. Ευτυχώς δεν υπάρχουν προβλήματα όπως στην Αυστραλία να μας αλλάξουν καμία αεροτομή μηχανική. Βάζουμε τα μεσαία ελαστικά και από εδώ και πέρα θα πρέπει να πιέσουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο απέναντι στο Λάντο Νόρις. Ο Πιέρ Γκασλί είδαμε ότι αλλάζει αεροτομή, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει με τον Γκασλί. Όμως εγώ τώρα βγαίνω από τα pit, είμαι στην 8η θέση, όλοι οι οδηγοί που είναι μπροστά μου χρωστάνε pit stop. Τώρα πρέπει να πιέσω όσο περισσότερο γίνεται. Πρέπει να πιέσω για να δούμε τι θα γίνει με τον Λάντο Νόρις. Και μέχρι το τέλος του ίδιου γύρου από τον οποίο βγήκα από τα pit, έχουμε εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις από μηχανική βλάβη. Βλέπετε εδώ στην πίσω ευθεία της πίστας, τον βρήκατε στα δεξιά εκεί στην άκρη. Εγκατέλειψη από μηχανική βλάβη. Εκεί που έλεγα ότι μπορεί να κερδίσω λίγο χρόνο απέναντι στον Λάντο Νόρις, τελικά εγκαταλείπει. Βλέπετε εδώ το replay. Εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις από μηχανική βλάβη. Βλέπετε πώς έσκασε ο κινητήρας του. Και αυτή τη στιγμή με αυτό που έχει γίνει με τον Λάντο Νόρις, εγώ θεωρητικά περνάω στην πρώτη θέση μόλις ολοκληρώσουν όλοι οι οδηγοί την δική τους αλλαγή ελαστικών. Και με αυτή την πρώτη θέση είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπω ότι ο Verstappen δεν τα πάει καλά και ίσως θα καταφέρουμε να μειώσουμε πάρα πολλούς βαθμούς και να πάμε για έναν τελικό απίστευτο για άλλη μια φορά. Έχουμε κάποιους οδηγούς στα pit, ένας από αυτούς είναι ο Lewis Hamilton που ήταν πιο κοντά σε εμένα πριν και βλέπετε ότι θα βγω αρκετά άνετα μπροστά του. Ο οποίος Lewis Hamilton θα βρεθεί κιόλας πίσω από τον Ντάνιελ Ρικάρντο που είχε σκληρά ελαστικά. Και μέχρι τον 15ο γύρο δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Έχω απομακρυνθεί από τον Ντάνιελ Ρικάρντο και έχουμε εγκατάλειψη από τον Max Verstappen. Ο Max Verstappen εγκαταλείπει. Ο Max Verstappen, ο πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα, εγκαταλείπει και αυτή τη στιγμή μας δίνει μια τεράστια ευκαιρία να κατακτήσουμε 25, μπορεί και 26 βαθμούς άμα κρατήσουμε το ταχύτερο γύρο μέχρι το τέλος απέναντι στο Max Verstappen και να πάμε στους 7 βαθμούς στη διαφορά. Στον τελευταίο αγώνα. Εδώ βλέπουμε το replay τι ακριβώς έχει γίνει με τον Max Verstappen. Δίνει μάχη εκεί με τον Valtteri Bottas στη δεύτερη στροφή. Τον προσπερνάει ο Valtteri Bottas αφού έχει σκάσει ο κινητήρας του. Σήμερα η Red Bull μέσα στους καπνούς εγκαταλείπει.
πρέπει η Red Bull του Max Verstappen και μας δίνει την τεράστια ευκαιρία να κάνουμε το απόλυτο comeback μέσα στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα οδηγών αλλά και των κατασκευαστών με αυτή την εγκατάλειψη που μόλις έφερε ο Max Verstappen. Ήταν ένα δώρο αυτό, όπως το κάναμε και εμείς δώρο δύο συνεχόμενες εγκαταλείψεις, σήμερα μας κάνει δώρο ο Max Verstappen. Είμαστε στην πρώτη θέση, 4,5 δευτερόλεπτα απόσταση από τον Daniel Ricciardo και φαίνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει εκτός αν έχουμε και εμείς κάποια ατυχία. Ελπίζω να μην έχουμε μέχρι το τέλος. Εγώ όμως θα πιέσω, θέλω να τελειώσω όσο πιο γρήγορα γίνεται ο αγώνας. Έχουμε ακόμα 10 γύρους μπροστά μας. Αλλά στον 20ο γύρο έχουμε ένα safety car. Στον 20ο γύρο έχουμε ένα safety car, το οποίο safety car αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπει να μπούμε στα πιτ να βάλουμε μαλακά ελαστικά, γιατί είναι όλοι οι οδηγοί πάρα πολύ κοντά σε εμένα και θα βρεθώ πίσω τους και μετά δεν θα μου φτάσουν πόσους γύρους απομένουν για να καταφέρω να κάνω προσπεράσεις. Τώρα θα πρέπει με τα φθαρμένα ελαστικά να πάω μέχρι το τέλος όταν φύγει το safety car και να κάνουμε λογικά άμυνα απέναντι στον Daniel Ricciardo που θα έχει σε καλύτερη κατάσταση τα δικά του σκληρά ελαστικά. Γιατί ο Daniel Ricciardo είναι με σκληρά ελαστικά, είναι η μόνη μου απειλή αυτή για την νίκη, αλλά πάμε για ένα τέλος thriller εδώ στη Σαουδική Αραβία. Θα έχουμε πολύ λίγους γύρους. Στο τέλος του 23ου γύρου θα φύγει τώρα το safety car όπως βλέπετε και θα έχουμε δύο γύρους thriller, γιατί δεν ξέρω τι ρυθμό έχει ο Daniel Ricciardo. Προσπαθώ να ζεστάνω τα ελαστικά, πρέπει να είμαι προσεκτικός στην επανεκκίνηση. Θα προσπαθήσω να τον πιάσω στον ύπνο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Καταφέρνουμε εδώ, τον πιάνουμε λιγάκι στον ύπνο τον Daniel Ricciardo. Επιταχύνουμε κατευθείαν στην έξοδο από την τελευταία στροφή και μπαίνουμε τώρα στο προτελευταίο γύρο. Τώρα όλα θα κριθούν εδώ στους δύο τελευταίους γύρους. Τους δούμε ολόκληρους αυτούς τους δύο τελευταίους γύρους, να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει ο Ντάνιελ Ρικάρντο, τι θα μπορέσει να κάνει και ο Λούις Χάμιλτον, όπως και ο Σέρχιο Πέρες, γιατί και ο Σέρχιο Πέρες αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για το πρωτάθλημα κατασκευαστών για την Red Bull και εγώ δίνω την δική μου μάχη να καταφέρω να μειώσω στους 7 βαθμούς τη διαφορά από τον Max Verstappen για να πάμε στον τελευταίο αγώνα. Απίστευτο αυτό που γίνεται σήμερα, απίστευτο. Μας δόθηκε την πιο τεράστια ευκαιρία για να πάμε σε έναν φοβερό τελικό, να έχουμε πάλι στον τελευταίο αγώνα μάχη για το πρωτάθλημα. Με ποιον? Με τον ίδιο τον Max Verstappen για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Εννοείται ότι είμαστε σχεδόν στην ίδια ομάδα όπως ήμασταν και στην προηγούμενη σεζόν, απλά με άλλο όνομα. Όπως και ο Verstappen είναι στη Red Bull, αλλά με λίγο διαφορετική εμφάνιση, όπως και εμείς έχουμε διαφορετική εμφάνιση. Εννοείται, βλέπετε, κρατιέμαι εδώ μπροστά από τον Daniel Ricciardo. Στο μισό δευτερόλεπτο, στο μισό δευτερόλεπτο και κοντεύουμε να μπούμε σιγά σιγά στον τελευταίο γύρο. Μένει τώρα την πίσω ευθεία της πίστας και μετά μπαίνουμε στην ευθεία τερματισμού για να μπούμε στον τελευταίο γύρο. Εδώ θα δούμε πόσο γρήγορος είναι ο Daniel Ricciardo, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό για τον τελευταίο γύρο. Μας πλησιάζει λιγάκι εδώ ο Daniel Ricciardo, αλλά κρατάμε και το ERS εννοείται αν τύχει και μας πλησιάσει πάρα πολύ για να κάνουμε κάποια άμυνα άμα χρειαστεί. Τώρα μπαίνουμε στην ευθεία τερματισμού και όπου να είναι θα περάσουμε την γραμμή τερματισμού να μπούμε στον τελευταίο γύρο. Είμαστε τώρα στον τελευταίο γύρο. 3 δέκατα μας χωρίζουν εμένα από τον Daniel Ricciardo, ο οποίος Daniel Ricciardo σίγουρα θέλει αυτή την νίκη και ας μην παλέψει πλέον για το πρωτάθλημα οδηγών. Θέλει να πάρει όσο περισσότερο γίνεται για το πρωτάθλημα κατασκευαστών, όπως και οι δύο οδηγοί της Mercedes αλλά και ο Sergio Perez. Εδώ βλέπετε, καταφέρνω, απομακρύνουμε λιγάκι από τον Daniel Ricciardo, σχεδόν στο ένα δευτερόλεπτο το πήγα την απόσταση. Στο πρώτο κομμάτι της πίστας είμαι πάρα πολύ γρήγορο σε σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς. Χάνω όμως το μεσαίο κομμάτι και στο τελευταίο κομμάτι, παρόλο που νιώθω ότι είμαι πολύ γρήγορος, χάνω εκεί λίγο έδαφος απέναντι στα μποτάκια, γιατί είναι πολύ γρήγορα και αυτά. Τα κάνω και ταχύτερο πέρασμα από όλους στο πρώτο σέκτορ της πίστας, ίσως να καταφέρουμε να βελτιώσουμε και άλλο το ταχύτερο γύρο, ίσως αυτό αν δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ, είναι ένας βαθμός, βέβαια ένας βαθμός μπορεί να κρίνει το πρωτάθλημα. Θα το δούμε όμως τώρα τι θα γίνει με τον Ρικάρντο που μας έχει πλησιάσει πάλι στα 4 δέκατα και πλησιάζουμε προς τη μέση του τελευταίου γύρου. Τώρα θα φτάσουμε όπου να είναι στην πίσω ευθεία της πίστας, όπου εκεί είναι και το πιο γρήγορο κομμάτι στα μποτάκια. Εκεί μπορεί να με απειλήσει ο Ντάνι Ρικάρντο, είναι μισό δευτερόλεπτο η απόσταση. Τώρα είναι 4 δέκατα, πλησιάζει τα 3 δέκατα, μας πλησιάζει ο Daniel Ricciardo εδώ στην τελευταία στροφή. Θα είναι αρκετά κοντά, 2,5 δέκατα, αλλά δεν μπορεί να μας απειλήσει εδώ. Και ό,τι μπορεί να κάνει τώρα θα πρέπει να το κάνει εδώ στην ευθεία τερματισμού. Αλλά έχω καλύτερη έξοδο από τον Ricciardo, ανοίγω κατευθείαν το ERS και θα τερματίσουμε μπροστά εδώ από τον Daniel Ricciardo και παίρνουμε μια φοβερή νίκη εδώ στην Σαουδική Αραβία. Απίστευτη νίκη, πήραμε τη νίκη, πήραμε τους 26 βαθμούς. Αν δεν κάνω λάθος, πήραμε τελικά και το ταχύτερο γύρο και κατάφερα έτσι σήμερα να
μειώσω πάρα πολλούς βαθμούς απέναντι στον Max Verstappen με την εγκατάλειψή του και πλέον είμαστε πολύ δυνατά στη μάχη για το πρωτάθλημα. Βέβαια στον τελευταίο αγώνα θα κριθούν όλα, ακόμα είναι πρώτος ο Max Verstappen, είναι μια δύσκολη πίστα το Abu Dhabi και εννοείται ότι εκεί θα πρέπει πάλι να τερματίσουμε μπροστά από το Max Verstappen για να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Όμως γυρίσαμε, είμαστε ακόμα στη μάχη, είμαστε πολύ δυνατά μέσα στη μάχη και θα πρέπει εννοείται να σκεφτούμε κάτι στον τελευταίο αγώνα για να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Μεγάλη νίκη για μένα σήμερα, νομίζω και πολύ καλό αποτέλεσμα σκόραρε και ο Φερνάντο Αλόνσο και έτσι αν δεν κάνω λάθος σήμερα θα περάσουμε κιόλας στην πρώτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Βλέπετε εδώ μεγάλα πανηγύρια για εμένα, δεύτερος ο Ντάνιελ Ρικάρντο, τρίτος ο Λούις Χάμιλτον. Μια πίστα που από ό,τι φαίνεται με πάει πάρα πολύ καλά και καταφέρνω και φέρνω συνεχώς καλά αποτελέσματα και ελπίζουμε να καταφέρουμε και στο μέλλον με τη νέα μας ομάδα να φέρουμε δυνατά αποτελέσματα εδώ και γιατί όχι να είμαστε στη μάχη για το πρωτάθλημα και από την επόμενη σεζόν. Βλέπετε εδώ την τελική κατάταξη, τελικά το γρήγορο γύρο το πήρε ο Φερνάντο Αλόνσο, στον τελευταίο γύρο μάλλον το κατάφερε, πήρε αυτό στον έναν έξτρα βαθμό, βέβαια ο έξτρα βαθμός ήρθε στην Αλπίν. Βλέπετε η διαφορά από εμένα στο Max Verstappen είναι στους 7 βαθμούς, πλέον μόνο εγώ και ο Verstappen παλεύουμε για το πρωτάθλημα γιατί μαθηματικά είναι εκτός ο Λάντο Νόρις αυτή τη στιγμή με 5 βαθμούς διαφορά από το Max Verstappen, δεν μπορεί να σκοράρει τόσους βαθμούς στον τελευταίο αγώνα. Αυτός δίνει τη μάχη του με τον Lewis Hamilton για την τρίτη θέση και βλέπετε στο πρωτάθλημα κατασκευαστών είμαστε πλέον στην πρώτη θέση, 9 βαθμούς διαφορά από τη Red Bull, 16 βαθμούς διαφορά από τη McLaren και 31 βαθμούς διαφορά από την Mercedes που και αυτή ακόμα είναι στη μάχη για το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Σκληρή μάχη για το τέλος και για το πρωτάθλημα κατασκευαστών αλλά και για το πρωτάθλημα οδηγών. Όλα θα κριθούν στο μεγάλο τελικό στο Abu Dhabi. Και όπως καταλαβαίνετε εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και εννοείται ότι αν σας άρεσε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ για να μπορέσω να ανεβάσω καθημερινά βιντεάκια εδώ στο κανάλι. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο μεγάλο τελικό εδώ στην τρίτη σεζόν στο Driver Career που κάνουμε και νομίζω μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!